Λόγια ψυχής. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Μια εκπομπή για τον καθένα μας. Με τον ψυχολόγο Στράτο Βραχιόγια. Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Μια ακόμη εκπομπή Λόγια Ψυχής στο πάντα φιλόξενο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, το Ράδιο Ελπίδα. Σήμερα, με αφορμή ίσως και τη χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα που μας περιβάλλει, θα αλλάξουμε λίγο το ύφος, το κλίμα και το πνεύμα της εκπομπής, δημιουργώντας ένα διαφορετικό πλαίσιο, ένα διαφορετικό περιβάλλον, να ακούσουμε πράγματα, αλλά μέσα από συμβολισμούς, μέσα από δυνατότητες που μπορεί να μας δώσει μόνο το παραμύθι. Σήμερα λοιπόν θα αφηγηθούμε, να το πω καλύτερα, ένα παραμύθι από εκείνα τα παραμύθια που μας βοηθάνε να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των παιδιών αλλά και τη συμπεριφορά των γονιών. Μέσα από αυτό το παραμύθι θα δούμε τις επιπτώσεις αυτού που περιγράφουμε ως υπερπροστασία. Το παραμύθι που θα σας αφηγηθώ έχει τον τίτλο «Το βασιλόπουλο που κατέστρεφε τους πύργους». Το παραμύθι αυτό είναι παρμένο από το βιβλίο της ψυχαναλήτριας Άλμπα Μάρκολη, μιας Ιταλίδας ψυχαναλήτριας. Είναι ένα βιβλίο που έχει εκδοθεί στα ελληνικά από τον εκδοτικό οίκο University Studio Press με τον τίτλο «Ο θυμός των παιδιών. Παραμύθια για την κατανόηση της παιδικής συμπεριφοράς». Το βασιλόπουλο που κατέστρεφε τους πύργους λοιπόν. Μια φορά, πριν πολλά πολλά χρόνια, υπήρχε ένα μικρό βασίλειο, όπου μια μέρα γεννήθηκε μια βασιλοπούλα όμορφη, τόσο όμορφη που της έδωσαν το όνομα ενός ανθού. Μάλιστα, της βασίλισσας των ανθών, της Τριανταφυλλιάς, και έτσι την ονόμασαν Τριανταφυλλένια. Σιγά σιγά ο καιρός περνούσε και η βασιλοπούλα μεγάλωνε, παίζοντας με τα ίδια παιχνίδια με όλα τα άλλα παιδιά του βασιλείου, όπως και εκείνο του να κατασκευάζει πύργους με άμμο στην άκρη της θάλασσας. Μόνο που την πρώτη φορά που προσπάθησε, ο πύργος της έπεσε αμέσως στο έδαφος, γιατί, όπως είναι γνωστό από τότε που υπάρχει ο κόσμος, οι πύργοι πέφτουν πολλές φορές, μέχρι να σταθεροποιηθούν στα πόδια τους. Αλλά η Τριανταφυλλένια δεν το ήξερε και άρχισε να σκέφτεται πως δεν ήταν ικανή. Δεν ήταν ικανή να τα καταφέρει και συμφώνησε με τον πατέρα της που της έλεγε πάντοτε «Τους πύργους άσε να τους κατασκευάζουν τα αγόρια. Δεν είναι πράγματα αυτά για κοριτσάκια». Και έτσι σιγά σιγά η Τριανταφυλλένια πίστηκε ότι δεν ήταν ούτε δεξιοτέχνης, ούτε έξυπνη, ούτε ικανή, όπως όλα τα άλλα παιδιά, αφού ο πύργος της ούτε καν είχε σταθεί στα πόδια του. Και μέρα με τη μέρα η βασιλοπούλα είχε αυτή τη σκέψη να τη συνοδεύει. Άρχισε αυτή η σκέψη να υπάρχει στη ζωή της κάθε φορά που ο φόβος πως δεν ήταν ικανή την κυρίευε. Και να που στα αλήθεια η βασιλοπούλα δεν κατόρθωνε τελικά να παίξει με παιχνίδια που έπαιζαν οι άλλοι, ούτε κατόρθωσε να μάθει αυτά που μάθαιναν, και τα χέρια της άρχισαν να τρέμουν. Άρχισαν δε να τρέμουν περισσότερο όταν δοκίμαζε
να φτιάξει πύργους, έτσι που στο τέλος οι πύργοι έπεφταν αμέσως μόλις τους έφτιαχνε. Και έτσι η βασιλοπούλα μας σιγά σιγά εγκατέλειψε τις προσπάθειες να φτιάχνει πύργους και είπε «Όταν μεγαλώσω όμως θα βρω κάποιον που θα με βοηθά να φτιάχνω πανέμορφους πύργους με το σχέδιο που έχω στο νου μου εγώ και τότε και εγώ θα αισθανθώ όπως οι άλλοι και μάλιστα πιο ικανή από αυτούς». Και ο καιρός πέρασε. Τα λουλούδια άνθησαν και μαράθηκαν πολλές φορές τα λιβάδια. Το χιόνι έπεσε και διαλύθηκε πολλές φορές στις πεδιάδες με τα σιτάρια των ανθρώπων. Το νερό των ποταμών πέρασε πολλές φορές κάτω από τις γέφυρες. Ο άνεμος συνέχιζε να λιένει τα βραχώδια αγάλματά του και η Τριανταφυλλένια μεγάλωσε και παντρεύτηκε ένα γαλάζιο βασιλόπουλο με την κρυφή ελπίδα πως επιτέλους βρήκε κάποιον που θα τη βοηθούσε να φτιάχνει τον πύργο που είχε εκείνη στο νου της, εκείνον ακριβώς και όχι κάποιον άλλον. Αλλά όμως αυτό που δεν ήξερε ήταν πως το βασιλόπουλο ήξερε μεν να κατασκευάζει πύργους, αλλά σύμφωνα με το δικό του σχέδιο, εκείνο που είχε μάθει όταν ήταν μικρός και που ήταν λίγο διαφορετικό από το δικό της. Ενώ η Τριανταφυλλένια, η βασιλοπούλα μας, είχε στο νου της ένα σχέδιο πολύ συγκεκριμένο και ήταν εκείνο του πύργου που ήθελε η ίδια να φτιάξει όταν ήταν ακόμα κοριτσάκι και γι' αυτό δεν της άρεσε καθόλου η ιδέα να φτιάχνονται πύργοι που κατασκευάζονταν με άλλα σχέδια. Ακόμη ούτε ο ίδιος ο πύργος του γαλάζιου βασιλόπουλου του άντρα της. Κι έτσι, όταν αργότερα γεννήθηκε ένα βασιλόπουλο που το ονόμασαν Φρούραρχο, η Τριανταφυλλένια είπε «Αυτός θα μάθει δίχως άλλου να κατασκευάζει πύργους πανέμορφους με το ίδιο σχέδιο μάλιστα που θα του δείξω εγώ. Σε αυτόν δεν θα συμβεί καθόλου να αισθανθεί ανίκανος, ελάχιστα έξυπνος ή αδέξιος, όπως ένιωθα εγώ όταν ήμουν μικρή και έπαιζα με τα άλλα παιδιά». Και έκανε το παν, ώστε το παιδί της να μπορεί να μεγαλώνει ευτυχισμένο και χαρούμενο και να μπορεί να μάθει το σχέδιό της για να κατασκευάζει τους πύργους του χωρίς να ξέρει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα διαφορετικά σχέδια από αυτό που έμαθε με τη μαμά του και να κρατιούνται οι πύργοι εξίσου καλά στα πόδια τους. Κι έτσι, σιγά σιγά, οι ημέρες περνούσαν και το βασιλόπουλό μας, όπως όλοι, άρχισε να μαθαίνει να φτιάχνει διάφορα πράγματα και μια μέρα, βλέποντας όλους να κατασκευάζουν πύργους, αποφάσισε να δοκιμάσει να φτιάξει κι αυτός έναν με την άμμο του κήπου. Αλλά επειδή ήταν η πρώτη φορά που προσπαθούσε, όπως συμβαίνει πάντα δηλαδή, ο μικρός πύργος δεν κράτησε και έπεσε απότομα κάτω. Τότε το βασιλόπουλο που είχε πολύ θέληση να μάθει, ξαναβάλθηκε να φτιάξει υπομονετικά άλλον έναν, με διαφορετικό τρόπο. Αλλά και αυτή τη φορά ο μικρός πύργος έπεσε, κατεστραμμένος στο χώμα. Την τρίτη φορά που προσπάθησε, ξέσπασε σε κλάματα και έβγαλε όλα τα δάκρυά του, γιατί δεν ήξερε ότι πριν μάθει να φτιάχνει κανείς έναν πύργο, έπρεπε να δοκιμάσει πολλές φορές και άλλες τόσες να τον βλέπει να πέφτει κατεστραμμένος στο χώμα. Αλλά η μητέρα του, η Τριανταφυλλένια, που τώρα είχε γίνει βασίλισσα, το παρατηρούσε απελπισμένη από το παράθυρο και αισθάνθηκε έναν μεγάλο πόνο στην καρδιά και μονολόγησε. «Όχι,
δεν είναι δυνατόν να πέφτει. Και ο πύργος που έφτιαξε το παιδί μου, ενώ εκείνοι που φτιάχνουν τα άλλα παιδιά κρατιούνται στα πόδια τους. Δηλαδή όπως ακριβώς συνέβαινε και με μένα όταν ήμουν μικρή. Τώρα θα κατέβω κάτω και θα του μάθω, θα του τον φτιάξω εγώ. Κι έτσι κατέβηκε γρήγορα στον κήπο και του κατασκεύασε έναν πανέμορφο πύργο, ακολουθώντας με ακρίβεια το πρότυπο που άρεσε στην ίδια. Και αυτή τη φορά, για χάρη της αγάπης για το παιδί της, τα κατάφερε στα αλήθεια. Το βασιλόπουλο κοίταξε τον πύργο με θαυμασμό, κούνησε τα χέρια του και είπε «Η μητέρα μου είναι εξαιρετική. Αυτή ξέρει να φτιάχνει πύργους». Και η βασίλισσα ένιωσε ευτυχισμένη, γιατί είχε αποδείξει επιτέλους πως και η ίδια ήξερε να κατασκευάζει πύργους, αντίθετα από ό,τι της συνέβαινε μικρή, όταν αισθανόταν ανίκανη, γεμάτη απογοήτευση, μια σκέτη αποτυχία. Κι έτσι, κάθε φορά που το βασιλόπουλο, ο γιος της, καθόταν να κατασκευάσει έναν πύργο, να που έφτανε η ίδια, η μητέρα του δηλαδή, και του έλεγε «Εσύ είσαι ακόμη πάρα πολύ μικρός, πρέπει να περιμένεις, δεν ξέρεις ακόμη να φτιάχνεις τους πύργους, άσε να σου φτιάξω εγώ έναν». Και του έφτιαχνε έναν πανέμορφο πύργο. Τελικά, χωρίς κανείς να το αντιληφθεί, σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου το βασιλόπουλο παρετήθηκε από το να φτιάχνει πύργους. Πρώτα απ' όλα γιατί υπήρχε η μητέρα του που τους έφτιαχνε γι' αυτόν. Και έπειτα, επειδή σε κάθε περίπτωση αυτός ποτέ δεν θα ήξερε να φτιάξει όμορφους πύργους όπως ήξερε να φτιάχνει η μητέρα του. Αλλά επειδή το μοναδικό πράγμα που το βασιλόπουλο είχε ανακαλύψει να κάνει ήταν το να γκρεμίζει τους πύργους, και επειδή όταν κάποιος είναι μικρός νιώθει μεγάλη την ανάγκη να είναι βέβαιος ότι ξέρει να κάνει τουλάχιστον ένα πράγμα μόνος του, τελείως μόνος του, για να καταλαβαίνει ποιος είναι, να που σιγά σιγά το βασιλόπουλο άρχισε να κάνει το μοναδικό πράγμα που του ερχόταν αυθόρμητα να κάνει. Δηλαδή να πηγαίνει δεξιά και αριστερά γκρεμίζοντας όσους πύργους συναντούσε στο δρόμο του. Κατά αυτόν τον τρόπο ο καιρός πέρασε, τα λουλούδια άνθησαν και μαράθηκαν πολλές φορές στα λιβάδια, το χιόνι έπεσε και έλειωσε πολλές φορές στις πεδιάδες των σιταριών των ανθρώπων, το νερό των ποταμών πέρασε αμέτρητες φορές κάτω από τα γεφύρια και το βασιλόπουλο μεγάλωσε, κρατώντας σφιχτά, κρυφή μια γωνιά μέσα του, όπου φόλιαζε η πεποίθηση πως αυτός δεν ήξερε να κατασκευάζει τους πύργους. Το πολύ πολύ θα μπορούσε μόνο να τους γκρεμίζει στο έδαφος. Με χρυσό του έφτασε μια μέρα που το βασιλόπουλο, ο φρούραρχος, ήταν τόσο πικραμένος, θλιμμένος και θυμωμένος για τις ευθύνες που το απέδιδαν όλοι, αλλά και που ο ίδιος απέδιδε στον εαυτό του, επειδή δεν ήξερε να φτιάχνει πύργους, ώστε στο τέλος αποφάσισε να φύγει, να κινήσει για ένα μακρύ ταξίδι, για να μάθει να δημιουργεί επιτέλους κι αυτός κάτι στη ζωή του. Κι έτσι, ένα πρωινό ξεκίνησε με την ανατολή του ήλιου και στη διάρκεια του ταξιδιού του, μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, συνάντησε πολλά νέα πρόσωπα και καταστάσεις που δεν γνώριζε και που δεν είχε ζήσει ποτέ πριν. Και σε αυτή την πορεία διέσχισε με μεγάλο φόβο ένα δάσος γεμάτο άγρια θηρία. Διέσχισε με άλλο τόσο κόπο έναν ορμητικό ποταμό που προσπαθούσε να τον παρασύρει και να τον πάρει μαζί του. Διέσχισε μια τρικυμισμένη θάλασσα
όπου κινδύνευσε πολλές φορές να ναυαγήσει, και να που στο τέλος βρέθηκε μισοπεθαμένος και εξουθενωμένος στην κορυφή ενός γαλήνιου ηλιόλουστου λόφου. Εκεί σιγά σιγά ο πρίγκιπας άρχισε να κατασκευάζει έναν τοίχο, έπειτα άλλον έναν και έπειτα έναν ακόμα. Και να που στο τέλος όλοι οι τοίχοι μαζί σχημάτισαν μια κατασκευή που όχι μόνο ήταν ένας αληθινός πύργος, αν και όχι σπουδαίος, αλλά που κρατιόταν στα πόδια του. Και τότε ο φρούραρχος ένιωσε πολύ πολύ ευχαριστημένος. «Να, σε αυτόν τον πύργο, όταν θα έχει τελειώσει, θα έρθω να ζήσω με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου», είπε. Αλλά ενώ μονολογούσε, αντιλήφθηκε ξαφνικά ότι για πρώτη φορά στη ζωή του είχε κατασκευάσει στα αλήθεια έναν πύργο και ένιωσε μεγάλη έκπληξη αλλά και μεγάλο τρόμο με την ιδέα ότι δεν ήξερε πια ποιος ήταν, αφού πλέον δεν ήταν ούτε κάποιος που κατέστρεφε πύργους, ούτε κάποιος που γκρέμιζε πύργους. Και τότε ένιωσε πολύ πολύ καταπιεσμένος, αισθανόμενος άξαφνα διαφορετικός από ό,τι νόμιζε ότι είναι, ξένος ακόμη και από όλες τις ευθύνες που επομίζεται κάποιος όταν κατασκευάζει πύργους. Και είπε αμέσως, «Όχι, εγώ όχι, δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Εγώ είμαι κάποιος που δεν ξέρει να κατασκευάζει πύργους, ξέρει μόνο να τους καταστρέφει». Κι έτσι, φοβούμενος μήπως γκρεμιστεί ο πύργος του, όπως όλοι οι άλλοι στο παρελθόν, αποφάσισε να τον καταστρέψει ο ίδιος, αν και κρατιόταν γερά στα θεμέλια του και ήταν στέρεος, βέβαια όχι πανέμορφος όπως εκείνος των άλλων, αλλά ούτε και κατασκευασμένος σύμφωνα με το σχέδιο που είχε από πάντα στο νου του. Αλλά ενώ ετοιμαζόταν να τον καταστρέψει, να που μια νέα σκέψη πέρασε από το νου του. «Αυτόν τον πύργο τον έκανα εγώ ο ίδιος, με τα δικά μου χέρια, ύστερα από πολλές προσπάθειες. Κανένας στον κόσμο δεν τον έκανε στη θέση μου αντί για μένα». Κι αν ακόμη δεν είναι θαυμάσιος, όπως είναι εκείνη η πύργη που έφτιαχνε η μητέρα μου και όλοι οι άλλοι, είναι πάντα ένας καλός πύργος που κρατιέται όρθιος και ίσως μια μέρα θα μπορέσω στα αλήθεια να έρθω να ζήσω με τη σύζυγο και τα παιδιά μου. Κι έτσι, σιγά σιγά, όπως συμβαίνει μερικές φορές, και ο φρούραρχος απέκτησε έναν πύργο φτιαγμένο από τον ίδιο, με τα χέρια του, γύρω από ένα τζάκι που ζέστενε το κεντρικό δωμάτιο. Και γύρω γύρω από τη φωτιά ήρθαν μετά με τον καιρό τα παιδιά του και ύστερα τα παιδιά των παιδιών του, και το μεγαλύτερο δώρο που βρήκαν ήταν να ανακαλύψουν πως καθένας στη ζωή αργά ή γρήγορα μπορεί να μάθει να φτιάχνει το δικό του πύργο για να μένει, φροντίζοντάς τον όπως ένας καλός κύριος και όχι όπως ένας περαστικός φιλοξενούμενος, αν και κάτι τέτοιο μερικές φορές μοιάζει ακατόρθωτο. Και από τότε, και αυτό γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής που μεταδόθηκε σε εκείνον τον πύργο από τη μια γενιά στην άλλη, σαν μια πολύτιμη κληρονομιά, φυλαγμένη σε ένα παλιό τραπέζι στο δωμάτιο του κεντρικού τζακιού. Αγαπητοί φίλοι, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα εδώ και θα επιστρέψουμε με ένα μικρό σχόλιο με αφορμή το παραμύθι που διαβάσαμε σήμερα.
Η υπερπροστασία που υποτιμά και απαξιώνει το παιδί. Αυτό νομίζω είναι το κεντρικό νόημα αυτής της μικρής ιστορίας, αυτού του παραμυθιού, που μέσα από τους συμβολισμούς του μας ταξιδεύει στον περίπλοκο κόσμο των ανθρώπινων σχέσεων. Ποιος γονιός άραγε υπερπροστατεύει? Προφανώς ένας γονιός που με κάποιον τρόπο, σε εισαγωγικά ή χωρίς, νιώθει τραυματισμένος. Είναι ένας γονιός που μέσα από αυτή τη συμπεριφορά θέλει να υπουλώσει, θέλει να ξαναδεί, θέλει να διαχειριστεί δικά του θέματα. Η ανάγκη της μαμάς, του θύραρχου, να μην πονέσει ο εκείνος όπως πονούσε εκείνη όταν έφτιαχνε πύργους, την έκανε να αναλάβει η ίδια να φτιάχνει εκ μέρους του τους πύργους. Και με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε μέσα του μια αίσθηση ότι δεν αξίζει, μια αίσθηση ότι δεν είναι κάποιος, μια αίσθηση ότι δεν κάνει τίποτα σωστά, μια σκέτη αποτυχία, όπως μας είπε το παραμύθι. Δεν είναι τυχαίο άραγε που οι λέξεις δεσμός και δεσμά είναι πολύ κοντά. Αν μ' αγαπάς, μη μ' αγαπάς τόσο. Γιατί αυτή η αγάπη που εκδηλώνεται ως υπερπροστασία δεν είναι αγάπη για τον άλλον. Είναι μια προσπάθεια αυτοθεραπείας. Είναι μια αίσθηση δεσμού που παραπέμπει όμως σε πολύ σφιχτά δεσμά. Είναι μια αίσθηση ότι δεν καταφέρνω τίποτα, ότι πάντα έχω ανάγκη κάποιον άλλον για να σταθώ στα δικά μου πόδια. Τελικά, για ποιον το κάνουμε? Για τον εαυτό μας ή για τα παιδιά μας? Το παραμύθι μας είπε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους ότι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας χρειάζεται πάντα να μπούμε σε ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης, σε ένα ταξίδι εσωτερικού αναστοχασμού για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε το δικό μας θέμα, το δικό μας ζήτημα, αν θέλετε το δικό μας πρόβλημα, από το πρόσωπο, από το παιδί που έχουμε απέναντί μας. Αγαπητοί φίλοι, με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Καλό βράδυ. Λόγια ψυχής. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Μια εκπομπή για τον καθένα μας. Με τον ψυχολόγο Στράτο Βραχιόγερο.